Λοιπόν, να καλησπερίσω και σήμερα από την εκπομπή εδώ μέσα από το NSTV Web TV, από το site του nstv.gr. Είμαστε στην εβδομαδιαία εκπομπή της Πανιόνιας Πορείας που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια και ασχολείται με όλα τα αθλήματα, τα αεραστεχνικά του Πανιωνίου, εξαιρέσεως του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ που πια είναι ανώνυμες εταιρείες. Και θέλουμε να προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή εδώ και αρκετά χρόνια τα αθλήματα του Συλλόγου, τους αθλητές του και να δείξουμε την προσφορά του Συλλόγου γενικά προς το κοινωνικό σύνολο δεκαετίες τώρα. Γι' αυτό και το μάθαμε άλλωστε ιστορικός. Έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα η εκπομπή να είναι ειδική. Και όταν λέω ειδική, είναι μια εκπομπή που δεν έχει να κάνει αυστηρά στο αθλητικό πλαίσιο, αλλά είναι μια εκπομπή που θέλει να, αφουγκραζόμενος ο Πανιόνιος την ψηφιακή τεχνολογία και την εποχή του και τη σημερινή εποχή, έχει δημιουργήσει από φέτος ένα τμήμα ρομποτικής και θα πούμε και στη συνέχεια για την αθλητική ρομποτική και για τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τα διάφορα διαγωνισμούς που γίνονται. Και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου, είμαστε εδώ όλοι Πανιόνιοι φυσικά, τον καθηγητή πληροφορικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτός που είχε και την ιδέα να ξεκινήσει, θα μας πει και κάποιος συνεργάτης από τον Νέα Στέχνη, βέβαια ο ίδιος, ο φίλος μου ο Σταύρος, το επίθετος που ήταν Βαγιός, και δίπλα του είναι ο Χαράλαμπος Λολώνης. Δική μας τιμή που είμαστε εδώ πέρα. Μπράβο, Χαράλαμπε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 12 χρονών. Πας πρώτη γυμνασίου φέτος? Ναι. Πρώτη χρονιά στο γυμνασίου, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε καταρχήν, φίλε Σταύρο, να μου πεις, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον Πανιόνιο να πρωτοπορεί. Και νομίζω ότι πρωτοπορεί είναι αυτό που γίνεται στο σύλλογο, έτσι. Όχι, υπάρχουν και άλλοι συλλογοί που έχουν ξεκινήσει, αλλά είμαστε από τους πρώτους. Από τους πρώτους. Για πες μου, πώς ήταν η ιδέα για να ξεκινήσουμε στο Zoom μετά. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα? Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι συλλογοί, δεν το ήξερα. Υπάρχουν και άλλοι. Ναι. Έχει ξεκινήσει μάλλον από τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεις κάτι. Από τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Ναι. Υπάρχει, η ΑΕΛ έχει φτιάξει τμήμα σχεδόν μαζί με εμάς. Τώρα, πρόσφατα δηλαδή όλα αυτά. Όλα μέσα στην τελευταία διετία. Ναι. Μέσα στην τελευταία διετία. Ναι. Είμαστε από τους πρώτους κι εμείς. Είμαστε από τους πρώτους συλλόγους και στην Ομοσπονδία Αθλητικής Ρομποτικής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Α, υπάρχει Ομοσπονδία. Υπάρχει Ομοσπονδία, ναι. Και αυτή πρόσφατη φαντάζομαι θα είναι. Λιγότερο από χρόνο, την άνοιξη δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία. Φέτος. Φέτος. Είμαστε από τα πρώτα μέλη. Ωραία, για να πούμε λοιπόν και στα γραφειοκρατικά, έχουμε κάνει αίτηση, είμαστε μέλη κανονικά. Είμαστε, ναι. Τώρα αυτά τα γραφειοκρατικά ακριβώς δεν τα ξέρω, αλλά ναι, είμαστε μέλη. Ναι, και εσύ συνεργάζεσαι και έχεις είσαι υπεύθυνος του τμήματος, σαν προπονητής, από ενός καθηγητής. Ναι. Προπονείς τα παιδιά. Ναι, είναι αθλητική ρομποτική και γενικότερα ακόμα και στην εκπαιδευτική ρομποτική, όταν φτιάχνουμε ομάδες και κατεβαίνουμε σε διαγωνισμούς, λεγόμαστε προπονητές ή coaches. Της αθλητικής ρομποτικής. Και στην ρομποτική. Στην ρομποτική και στο STEM το ίδιο πράγμα. Ναι. Ωραία. Με ποιον έχει έρθει σε επαφή για να ξεκινήσει, να μου πες μου και αυτά. Ναι. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η υπεύθυνη του τμήματος είναι η Άλκη τη Συμπόζοβιτ. Ναι. Μας έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά στον Πανιόνιο, αλλά κυρίως η Άλκησης που είναι και έφορος του τμήματος. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να την έχουμε σήμερα. Ναι, αλλά θα μας πεις εσύ όλα την ιστορία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να πάρει τον λόγο και ο φίλος μου ο Χάρης. Χάρης τον Κρόσον. Ναι. Χάρη. Θα μιλήσει ο παπάς σε λίγο, αλλά θέλω να μου πεις εσύ ο ίδιος, άσε τον παπά. Μάλιστα. Τι σου κέρδισε το ενδιαφέρον? Είχες ακούσει για ρομποτική? Ναι, είχα ακούσει. Και μ' άρεσε. Από το ίντερνετ είχες μπει, γιατί τώρα μπαίνετε και τα παιδιά στο ίντερνετ. Από πού είχες ακούσει, πού είχες το έρθει? Η αδερφή μου πήγαινε παλιότερα, και... αλλά δεν της άρεσε, οπότε το σταματήσει. Έκανε στο σχολείο της, είναι μεγαλύτερη. Όχι στο σχολείο της, σε μία ομάδα στην Αγία Παρασκευή. Και τώρα... Ομάδα αθλητικής ρομποτική, τι ήτανε? Ήτανε ρομποτική. Ρομποτική, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Ήμουνα είναι μεγαλύτερη αδερφή σου όμως. Ναι, ήμουνα και 3 χρονών, 4 τι ήμουνα τότε. Α, και... πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Και αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ότι ασχολιόμουν με κάτι δημιουργικό και ενδιαφέρον,
το οποίο θα μπορούσα να κάνω κάτι. Ήταν ευχάριστο. Ναι. Γενικά. Και πού διαδόθηκε, πώς το μάθει ο κόσμος? Word of mouth έγινε η ιστορία. Ο κόσμος το έχει μάθει κυρίως από τα social media του Πανιόνιου. Μέσα στο Πανιόνιο έχει κυκλοφορήσει κυρίως. Mm-hmm. Έχει από, από το καλοκαίρι και στόμα μετά. Στόμα σε στόμα. Ναι. Από το Σεπτέμβριο και μετά. Από το Σεπτέμβριο και μετά. Ναι. Ναι. Και έχετε κάνει και group νομίζω εκεί στο Facebook. Νομίζω, ναι. Ναι. Λοιπόν. Και ο μπαμπάς βέβαια ως Πανιόνιος ενημερώθηκε διαδικτυακά φαντάζομαι και είπε στο γιο. Ο μπαμπάς ως Πανιόνιος, ναι. Ναι, θα μας τα πει ο ίδιος μετά. Θα μας τα πει ο ίδιος. Ναι. Ναι, θα μας τα πει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ουσία της κουβέντας. Λοιπόν, μάλιστα. Πώς στείνεται ένα τμήμα αθλητικής υποδοχής? Τι προδιαγραφές χρειάζονται, χρειάζεται οι αίθουσες κτλ. Χρειάζεται ο χώρος, χρειάζονται τα κατάλληλα τραπέζια, δεν είναι απλά γραφεία. Πρέπει να έχουν χώρο να βάλουμε τα kit, να κάτσουν τα παιδιά έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται. Χρειάζεται ο δικτυακός εξοπλισμός, πρέπει να έχουμε τους υπολογιστές, οι οποίοι πρέπει να επικοινωνούν μαζί τους, διότι κάνουμε και ψηφιακή τάξη. Να υπάρχει δίκτυο δηλαδή, εσωτερικό δίκτυο. Σωστά. Χρειαζόμαστε τα kit ρομποτικής. Και ίντερνετ φαντάζομαι χρειαζόμαστε. Προφανώς. Όταν λέμε δίκτυο, ναι, έχουμε το δίκτυο και το διαδίκτυο. Πια ναι, ναι. Έχουν γίνει ένα πράγμα. Χρειαζόμαστε και τοπικό δίκτυο. Αν και είναι διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά. Χρειαζόμαστε και τοπικό δίκτυο. Ναι, όταν φτιάχνουμε για παράδειγμα την ψηφιακή τάξη, παρόλο ότι δουλεύουμε στο τοπικό δίκτυο, δουλεύουμε μέσω διαδικτύου η τοπική τάξη. Η ψηφιακή τάξη. Η ψηφιακή. Ναι. Αυτό που, που έχετε κατασταθεί, που έχετε βρει χώρο. Εκεί που ήταν παλιά ο φυσικοθεραπευτής, με στο κλειστό στήμα δηλαδή. Κάτω από τη θύρα 2 δηλαδή. Κάτω. Θύρα 2. Εκεί έχει πολύ χώρο. Δεν έχω έρθει να, δεν είναι να επισκεφτώ. Μεγάλος, αλλά είναι αρκετός. Έχετε χώρος. Διαμορφώσει κάποιο χώρο με πόσα τραπέζια, για πόσα άτομα. Για το τμήμα μας δεν μπορεί να είναι έτσι και αλλιώς πάνω από 12 άτομα. Έχουμε χώρο για πιο πολλά από 12, αλλά δεν παίρνουμε περισσότερο από 12 με αυτές. Φτιάχνουμε δεύτερο τμήμα, χρειαστεί ανάγκη. Από τι ηλικίες έχουμε ξεκινήσει? Ξεκινάμε από 8 χρονών. Πάμε όσο θέλουμε, ως 16 είναι συνήθως, αλλά και μεγάλοι έχουν αρχίσει και μας ρωτάνε τώρα για τμήματα ενηλίκων, οπότε και αυτό πολύ, πολύ στο καλό. Μέλλον σιγά σιγά. Πολύ καλό αυτό, πολύ καλό, πολύ αισιόδοξο. Πολύ. Και τώρα πόσα παιδιά έχουμε για αρχή? Τώρα είμαστε στα 11 παιδιά. Ηλικιακά τα έχεις σε ένα γκρουπ φαντάζομαι ακόμα. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα γκρουπ, σιγά σιγά όμως θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν. Ως το Φεβρουάριο είμαστε σε ένα γκρουπ, τους θεωρούμε όλους αρχάριους τώρα, παρόλο το ότι έχουν έρθει παιδιά που έχουν προηγούμενες γνώσεις, αυτή τη στιγμή τους θεωρούμε όλους αρχάριους, να πούμε σε μία σειρά, μία τάξη, και από το Φεβρουάριο θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε και αγωνιστικές ομάδες και να χωριζόμαστε σε γκρουπ ανάλογα τις ικανότητες. Ωραία. Πιο πολύ τις ικανότητες και μετά και δευτερευόντως ηλικιακά. Για πες μας τώρα, γιατί από το γυμνάσιο ως καθηγητής πληροφορικής, η ρομποτική δεν είναι σε όλα τα σχολεία. Η ρομποτική δεν είναι επίσημο μάθημα, δεν υπάρχει σαν μάθημα στο ελληνικό. Είναι τμήμα της πληροφορικής. Υπάρχουν κάποια κεφάλαια στην ύλη της πληροφορικής, χωρίς να υπάρχει και βιβλίο ή άλλη ύλη. Και δεν είναι νομίζω και υποχρεωτικό. Κάποιοι, στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν καμιά εξειδίκευση και επιμόρφωση. Επιμόρφωση. Μπορεί να ξέρουν προγραμματισμό, αλλά δεν ξέρουν να δημιουργούν μια ρομποτική κατασκευή, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Οπότε δεν μπορούν και να το διδάξουν. Η ρομποτική είναι. Εσύ ο ίδιος είσαι καθηγητής σε ένα γυμνάσιο, μου είπες στην Κηφισιά. Ναι, σωστά. Στο και στην Ελασμίνη μπορεί να μην υπάρχει καθηγητής. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν γενικώ. Ναι, δεν έχω ακούσει κάτι. Η Ευαγγελική Σχολή νομίζω κατέβαζε σε κάποιους αγώνες καλές ομάδες. Ναι. Η Ευαγγελική Σχολή όμως. Πού είναι η Ευαγγελική Σχολή? Είναι πρότυπο σχολείο, ναι. Διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήταν η παρένθεση για να πούμε. Άλλη οπότε υπάρχουν και παιδιά που έρχονται εκεί που. Αυτό καταρχήν ξεκινάει από το γυμνάσιο, έτσι. Και από το δημοτικό και από το νηπιαγωγείο σε άλλες χώρες. Ναι, έχουμε και στο μαθήματα πληροφορική ρομποτική και στο δημοτικό σε εμάς. Όπου μπορούμε να τα στηρίξουμε κυρίως από. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που έρχονται σαν τον Χάρη, θα μας πει και σε λίγο Χάρης, mm-hmm. που δεν έχουν κάνει στο σχολείο το κεφάλαιο της ρομποτικής, ας πούμε, στο δημοτικό, λέω. Ναι, σωστά. Αυτό είπα από την αρχή, ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά θεωρούμε ότι ξεκινάμε από το μηδέν. Από το μηδέν. Στείλουμε το τμήμα μας, ξεκινάμε τα παιδιά όλα από το ίδιο σημείο και σιγά σιγά θα δούμε πώς ξεχωρίζουν και πώς θα τα κατατάξουμε και πώς θα προχωρήσουν τα τμήματα πια.
τα τμήματα. Γιατί από τον Σεπτέμβριο είμαστε ήδη μόνο δύο μήνες. Και δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε και Σεπτέμβριο. Επειδή δεν ήταν έτοιμος ο χώρος, έπρεπε να το φτιάξουμε, θέλαμε τον εξοπλισμό. Ξεκινήσαμε πρόσφατα. Εντάξει, μέσα στον Οκτώβριο το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, πριν δώσω το λόγο στον Χάρη να μου πει τις εντυπώσεις του τώρα του πρώτου καιρό, ο εξοπλισμός οικονομικά. Μας έχει στήριξει ο Σύλλογος σε όλο το ξεκίνημα. Χρειάζονται κατά νύχτα πόσοι υπολογιστές. Αυτή τη στιγμή είπαμε ότι έχουμε μία τάξη, η τάξη μας δηλαδή δεν πάει παρά περισσότερο από 12 παιδιά. Υπάρχουν 12 θέσεις εργασίας. Δηλαδή 12... Υπάρχουν 12 θέσεις εργασίας, πόσο όμως είναι. Κάθε. Χωρίζονται σε διάδες. Έχουμε διάδα. Teams. Είναι ομάδα συνεργατική διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε διάδες. Κάθε διάδα έχει ένα κύτταρο ρομποτικής και έναν υπολογιστή. Και αφού είμαστε 12, έχουμε 6 διάδες. Άρα έχουμε 6 υπολογιστές και 6 κύτταρο ρομποτικής. Συν ένα για τον εκπαιδευτικό. Κύτταρο ρομποτικής, να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, ότι όπως μου είπες, υπάρχει ο στόχος να δημιουργήσουμε εμείς από την αρχή στην πορεία κάτι. Κύτταρο ρομποτικής είναι κάποια μικρά, ας πούμε, κοιτάκια. Λοιπόν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Για να καταλάβει το παιδί τι είναι. Να τα πάρουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε. Γιατί δεν είναι όλα προσομοίωση. Μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι όλα είναι στο κομπιούτερ προσομοίωση. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι το ωραίο της ρομποτικής, ότι παντρεύει τον υλικό κόσμο με τον ψηφιακό. Με τον ψηφιακό. Έτσι. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Υπάρχουν και τα προγράμματα τα ψηφιακά βέβαια που βοηθάνε. Η προσομοίωση που λένε, έτσι. Παίρνουμε τα θεσίκα της. Τι είναι το ρομπότ. Yeah. Ξεκινάμε με αυτό. Yeah. Το ρομπότ είναι μία μηχανή. Μια κατασκευή που μπορεί να αντιληφθεί διαφορές στο περιβάλλον και να ενεργήσει έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, είναι ενεργή. Άρα, το πρώτο βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να προγραμματιστεί. Υπάρχει ψηφιακός κόσμος. Στα αρχαία χρόνια που πάλι είχαν μηχανές, είχαν αυτόματα. Υπήρχαν μηχανές που κάναν πράγματα μόνες τους, αλλά δεν υπήρχε ψηφιακός κόσμος τότε. Δεν ήταν ψηφιακές μηχανές. Δεν ήταν ρομποτικές, ήταν αυτόματα. Η ρομποτική βέβαια είναι η επιστήμη, η διαδικασία που ασχολείται με το ρομπότ. Ναι. Οπότε για να φτιάξουμε ένα ρομπότ πρέπει να φτιάξουμε μία κατασκευή που έχει ένα αυτοκίνητο και να βάλουμε τους κατάλληλους αισθητήρες, για παράδειγμα να ακολουθεί μία μαύρη γραμμή που θα αντιλαμβάνονται πού είναι το μαύρο και θα κρατάει τις στροφές και κάνει τις στροφές στο αυτοκίνητο έτσι ώστε να ακολουθεί αυτή τη μαύρη γραμμή και να συνεχίσει τη διαδρομή. Ναι. Έτσι. Και όταν δει μπροστά ένα αυτοκίνητο να ενημερώνει. Και όταν δει μπροστά του ένα άλλο αυτοκίνητο να μειώνει ταχύτητα και να σταματάει. Ό,τι κάνουν δηλαδή τα αυτοκίνητα που οδηγούμε και που έχουν ρομποτικά συστήματα. Mm. Και γι' αυτό το κάνουν. Έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να μου πει τώρα ο Χάρης. Mm. Εσύ, Χάρη, επειδή φοράς και τη φανέλα, φοράς και το σήμα του Πανιωνίου. Είσαι και Πανιωνίτης, είσαι δικός μας. Λοιπόν, και από τον μπαμπά. Για πες μου τώρα εσύ. Με τον αθλητισμό, ήσουν αυτό σύλλογο καθόλου. Τώρα φέτος ξεκίνησα, αλλά ήξερα την ομάδα από παλιά. Όχι για την προποτική, λέω, έχεις κάνει στίβο καθόλου. Στίβο, ναι. Ασχολιέμαι τώρα κυρίως με το στίβο. Mm. Από φέτος ή από ναι, πού και από φέτος. Και ιδίως τα υπόδια. Και ιδίως τα εμπόδια. Είσαι μικρός ακόμα για να κάνεις. Μάλιστα. Ωραία. Για πες μου τώρα αυτό τον καιρό που είσαι εκεί. Έχετε κάνει πόσα μαθήματα. Δύο εβδομάδες, τρίτη εβδομάδα. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Είναι πάρα πολύ καλό το μέρος, το σημείο. Όπως επίσης και ο δάσκαλος. Και πιστεύω αυτό. Σου είναι πιο σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός, σου είναι πιο προσιτό. Ναι, είναι πολύ, πολύ οικείο για μένα. Περισσότερα πράγματα. Ναι. Ωραία. Και τι σε έχει, θεωρείς ότι θα σε ενθουσιάσει ή είσαι ενθουσιασμένος με... Είμαι πάρα πολύ. Ναι. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το σύλλογο που μας έδωσε έναν χώρο έτσι ώστε να... δοκιμάζουμε... Δεξιοτεχνίες. Ναι, να... Ναι, δεξιοτεχνίες και με τον προγραμματισμό να αρχίσετε κοντά στην ψηφιακή τεχνολογία, στα computers κλπ. Μπράβο. Να πούμε τώρα, αφού είπαμε για το μικρό, απογευματινές ώρες είναι. Ναι, απογευματινές. Για πες μας αυτά πώς τα έχεις μοιράσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 6 παρατέταρτο με 7. Ναι. Εκεί κάνουμε τις συναντήσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε φτιάξει τις πρώτες μας κατασκευές.
Ναι. Το δομικό υλικό που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τις κατασκευές αυτή τη στιγμή είναι του Βλάκια Λέμπου. Ναι. Οπότε τα παιδιά είναι εξοικειωμένα και μπορούν να προχωρήσουν εύκολα στην κατασκευή. Προχωράμε και μαθαίνουμε τον προγραμματισμό. Αυτή τη βδομάδα δουλέψαμε αρκετά στο Microbit, είναι ο μικρό επεξεργαστής που χρησιμοποιούμε. Για να μαθαίνουν και τα παιδιά κάποια βασικά στοιχεία. Κάνα βασικά, τα βασικά του προγραμματισμού έχουν αρχίσει να τα μαθαίνουν, έχουν μάθει να κατεβάζουν πρόγραμμα στο Microbit, να το κάνουν να δουλεύει μόνο του, να το απενεργοποιούν. Στον κομπιούτερ. Προσωμείωση δηλαδή, ναι. Για να δουλεύει μόνο του. Όχι, δουλεύει μόνο του, είναι προσωμείωση. Έχουμε προσωμείωση στον υπολογιστή, αλλά δουλεύει κιόλας. Ναι. Είναι και υλικός κόσμος. Ναι. Το βάζουμε, φτιάξαμε. Α, συνδέεται δηλαδή το υλικό με το. Ναι. Και δουλεύει και αυτόνομα, από μόνο του. Μόνο του. Δεν το ακουμπάει κανείς και δουλεύει αυτό. Ναι. Φτιάξαμε. Προγραμματίζεται με λίγα λόγια. Μία προσωμείωση ενός στεγνοτήρα χεριών. Πάμε τα χέρια μας κοντά και αρχίζει και δουλεύει ο ανεμιστήρας. Ναι. Με τους κατάλληλους ευαισθητήρες, σένσορς κτλ. Σωστά. Με αισθητήρα υπερήχων και το μοντέρ μας. Ναι. Τα συνδέσαμε μέσω του Microbit. Έτσι, Χάρη. Ναι. Και. Μπορεί να μας το πει ο Χάρη. Για πες μας, Χάρη. Το πρώτο ρομπότ που φτιάξαμε ήταν ένα αυτοκινητάκι, ας το πω. Το οποίο είχε και έναν αισθητήρα υπερήχων, ο οποίος δεν δούλευε φυσικά. Δεν ήμασταν τόσο προηγμένοι. Και με τι σκοπό για αρχή να κάνει? Να ξεκινάει να κάνει ένα τετράγωνο. Ήταν η αρχή του. Ναι. Ήταν η αρχή αυτού που θα κάναμε για ένα ρομποτάκι που θα παρουσιάσουμε στο Gameathlon. Όποιος θέλει ας έρθει στο κλειστό γήπεδο Taekwondo, στο Παλαιοφάλιρο, που είναι στο Σταύρος Νιάρχος. Στο Σταύρος Νιάρχος και θα είναι εκεί πέρα κόσμος και θα, ναι. Αυτό θα τα πει με αυτό. Λοιπόν, ωραία, να πούμε τώρα. Είπαμε ότι οικονομικά ο Σύλλογος, σε ό,τι έχει κάνει, βοηθάει, έτσι. Μας έχει στηρίξει, ναι, μας έχει φτιάξει την έδωσα, μας την έχει εξοπλίσει, θα συνεχίσει να εξοπλίζει, ναι. Ναι. Λοιπόν, πού απευθύνεται κάποιος, αν θέλει... Στην Κεντρική Γραμματεία του Συλλόγου. Ναι. Τα γραφεία της είναι, όπως ξέρουμε... Έξω από το κολυμπητήριο. Ναι, έξω από το κολυμπητήριο. Αγίου Ανδρέα, ναι. Έγραφες συνεχώς δεχόμαστε. Συνέχεια, ναι. Ειδικά φέτος που είναι νεοσύστατο το τμήμα, ναι, συνέχεια. Και να πούμε ότι είναι από παιδιά από 10 χρονών. Από 8 χρονών και πιο νέα, πιο μικρά. Έως 16 είμαστε τώρα, αλλά αυτό είπαμε ότι συζητάμε και τμήμα ενηλίκων. Έχουν ήδη αρχίσει να ρωτάνε. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Οπότε, ναι. Οπότε ίσως και εσύ χρειαστεί και κάποιο συνεργάτη. Κάποια στιγμή θα χρειαστούμε σίγουρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τι άλλο έχεις να μας πεις σχετικά. Καταρχήν, δουλεύετε σε διάδραση. Ποιος είναι ο δικός σου, είναι μονίμες ή τις αλλάζουμε? Τις αλλάζουμε συχνά. Εγώ είμαι έχω... Πρέπει να μαθαίνετε έχω, δηλαδή, και τη συνεργασία. Έχω κάνει ομάδα με περίπου 3 άτομα. Ένα κοριτσάκι και 2 αγοράκια. Έχεις γίνει διάδα με 3 διαφορετικά. Ναι. Ωραία. Και μαζί, από ό,τι κατάλαβα, μαζί συνεργάζονται για να φτιάξουν και το πρόγραμμα, τις εντολές. Σωστά, όλα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξειδίκευση και δεν πρόκειται να υπάρχει εξειδίκευση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, να πούμε μια παρένθεση, στην αθλητική ρομποτική, όπως την εννοούμε, έτσι. Όχι ακόμα, αλλά αυτό που είπε ο Χάρης, ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι ρομποτικό ποδόσφαιρο στο Gameathlon. Θα είναι η πρώτη καλή γεύση από αθλητική ρομποτική. Ναι. Μπορεί να μην πάμε ακόμα στο ανταγωνιστικό, αλλά θα είναι σίγουρα σε αθλήμα. Να πούμε για τον κόσμο που βλέπει και ειδήσεις και τα λοιπά, ότι πρόσφατα βγήκαμε δεύτεροι οι φοιτητές μας. Σε ποιο τμήμα ήταν που βγήκανε δεύτεροι? Ναι. Σε κάτι σχετικά με πληροφορική και... Ρομποτική. Ναι. Έχει πολύ καλές ομάδες. Παλιότερα... Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βγήκαμε από τη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα βγήκε δεύτερη. Ναι, παλιότερα σε ηλικία το Λύκειο Ξάνθης και βγήκε δεύτερο στο ποδόσφαιρο, σε παγκόσμια Ολυμπιάδα. Ναι. Έχουμε συνέχεια διακρίσεις, αρκετά καλές. Αυτό δεν ήταν για αθλητική, ήταν ρομποτική αυτό που άκουσα τελευταία. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές διοργανώσεις. Μέσα στις διοργανώσεις σχεδόν όλοι βάζουν και κάποια αθλήματα.
Εμείς ασχολούμαστε μόνο με αθλήματα, δικός μας τομέας. Ο δικός μας τομέας. Μαθαίνουμε τα βασικά της ρομποτικής, εννοείται. Ναι, ναι. Και θα εξελιχθούμε στο αθλητικό κομμάτι της. Η ρομποτική διαχωρίζεται σε διάφορους τομείς. Είναι η εκπαιδευτική ρομποτική, το STEM. Εμείς είμαστε στην αθλητική ρομποτική. Ωραία. Ασχολούμαστε με αθλήματα και το βλέπουμε και ανταγωνιστικά. Και ανταγωνιστικά. Σταδιακά φαντάζομαι θα λάβουμε μέρος και σε διαγωνισμούς. Υπάρχουν και οργανώσεις, υπάρχουν και τουρνουά. Και αφού υπάρχει ομοσπονδία, γίνεται και πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει και θα. Θα διοργανωθεί. Πέρσι είχε γίνει στα πλαίσια μιας Ολυμπιάδας, έγινε και πανελλήνιο πρωτάθλημα ταυτόχρονα. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται αυτόνομη διοργάνωση. Ναι. Έχουμε όπως είπε το Taekwondo. Για πες μας για το Taekwondo τώρα, μια που το ανέφερε, τι θα έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γίνει το Gameathlon. Εμείς ακριβώς δεν πέφτουμε στο Gameathlon. Το Gameathlon είναι. Αυτό τι είναι, σαν τουρνουά, πού θα διεξαρθεί και τι. E-sports. Το e-sports. Πού έχουμε ομάδα e-sports στο Πανιόνιο. Θα πάει η ομάδα μας και θα έχει περίπτερο και είμαστε καλεσμένοι. Και θέλω να τη φωνάξω την ομάδα. Ποιος είναι έφορος εκεί στην e-sports. Ο Νίκος τώρα το επιθετώ που δεν το ξέρω, αλλά. Ναι. Θέλω να τη φωνάξω να κάνω μια κουβίνα. Θα πάμε. Θα πάμε να παρουσιάσουμε το τμήμα μας και θα στήσουμε ένα τραπέζι με ρομποτικό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε δύο ρομποτάκια. Εσείς όμως δεν είστε στο e-sports. Το e-sports με τι σχόλια. Όχι, αλλά. Το e-sport, η ομάδα του e-sports πώς θα πάει. Ναι, πώς, η ομάδα e-sports πώς θα πάει. Υπάρχει ομοσπονδία e-sports. Όχι, ρε παιδί μου, θα πάει να παρουσιάσει κάτι δικό της, κάποιο game. Κάποιο. Το Gameathlon παίζουν παιχνίδια. Και οι δικοί μας θα παίξουν. Και οι δικοί μας. Αλλά έχουν και περίπτερα που διαφημίζουν το σύλλογό τους ο καθένας. Ναι. Στο σύλλογο του Πανιόνιου θα βρεθούμε και εμείς να παρουσιάσουμε το ρομποτικό ποδόσφαιρο. Ναι. Τα e-sports και εμείς αυτοί θα κάνουν στην κατηγορία του τεχνολογικού αθλητισμού. Ναι. Αυτοί θα κάνουν το πρωτάθλημα στο gaming. Κανονικότατα. Εμείς δεν παίρνουμε σε κανένα πρωτάθλημα, εμείς απλώς επίδειξη θα κάνουμε. Επίδειξη θα κάνουμε. Πότε γίνεται αυτό να πούμε. Ναι. Πότε γίνεται αυτό. Από ό,τι ξέρω είναι τώρα την Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, 22 με 24 νομίζω είναι. Ναι. Θα βγει και κάποια φύσα. Πρέπει να έχει βγει κάποια φύσα να το διαφημίσουμε. Και θα έχουμε δικό μας περίπτωση ο Πανιόνιος. Ναι. Αυτό το τρίμερο δηλαδή. Βεβαίως και ο κύριος Χαβρές που είναι στα παραστατικές τέχνες, ναι, στο τμήμα παραστατικών τεχνών, θα είναι ο παρουσιαστής του Gameathlon. Ναι. Αυτός που θα ξεκινήσει να κάνουμε το θεατράκι, την κινησιολογία που έχουν ξεκινήσει. Και αυτός θα έρθει εδώ στην εκπομπή να μας τα πει κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο. Θέλω να έρθει και λίγο ο μπαμπάς, γιατί θα το δουν αυτό το βιντεάκι. Εύχομαι να το δουν και ελπίζω και γονείς. Και ελάτε κύριε, το μικρό σας πώς είναι κύριε, Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, έλα, καθίστε, καθίστε δίπλα στο μικρό. Δεν χρειάζεται. Να, σηκώθηκε ο μικρός. Καθίστε δίπλα στο μικρό, κοντά στο εκεί. Να μας πείτε κι εσείς έτσι, έλα, πώς βλέπετε ας πούμε το. Και τι θα έχετε να πει σε κάποιο γονέα, εδώ. Έλα εσύ λίγο πιο εδώ. Είναι συνδεδεμένο. Θα μιλάμε με στο δικό σου μικρόφωνο. Ή αν μαθαίνετε. Μιλήστε και σε αυτό, μισό λεπτό. Εδώ, μιλήστε εδώ κοντά. Λοιπόν, και σε αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, τι θα πούμε σε ένα γονέα που θα έχει ενδιαφέρον το παιδί του να το φέρει. Σε ποιο μικρόφωνο δηλαδή, σε αυτό καλύτερα. Γιατί πρέπει να φαίνεται γύρω. Πάρα εντάξει, ναι. Μιλήστε σε αυτό, λοιπόν. Για πάμε. Τι θα πούμε σε κάποιο γονέα σχετικά με την ρομποτική και. Το ενδιαφέρον που θα σε ένα γονέα για τη ρομποτική θα ήθελα να πω ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο αντικείμενο, διότι θα επιτρέψει στα παιδιά να οργανώσουν τη σκέψη τους και να μπορέσουν αυτή τη σκέψη να την μεταφέρουν σε εντολές και κινήσεις σε κάποιο αντικείμενο. Το γεγονός ότι ένα παιδί θα μπορέσει να κάνει ένα άψυχο αντικείμενο να κινείται και να κάνει πράγματα στο χώρο ανεξάρτητα είναι για τα μικρά παιδιά εξαιρετική εμπειρία. Θα τους δώσει μια πολύ καλή βάση και ένα κίνητρο για την πληροφορική και σίγουρα η εποχή μας που χαρακτηρίζεται από μεγάλη χρήση της πληροφορικής θα μπορέσει να δώσει την κατάλληλη εισαγωγή. Επίσης εκείνο που βλέπω είναι ότι τουλάχιστον από το μικρό παρόλο που είχαμε προσπαθήσει από την αρχή να τα εισάγουμε σε αυτή τη είδηση στον κόσμο, ναι, πρέπει να σας πω ότι αρχικώς είδαμε μια διαφορία και σταματήσαμε να το κάνουμε. Γι' αυτό είχε πει και ο μικρός νωρίτερα ότι είχαν πάει σε κάποια τέλος πάντων
δραστηριότητα εκεί πέρα και δεν τράβηξε. Έχει εκείνο να κάνει και που με τον είδα. Εγώ θα πω, έχει να κάνει και με τον καθηγητή, έτσι. Εγώ εκείνο που όλα, είδα. Όλα παίζει και αυτό ο παράγοντας, έτσι. Ναι, εκείνο και που είδα είναι ότι υπήρξε μια πρόσκληση να δούμε αυτό το τμήμα της ρομποτικής στον Πανιόνιο. Προσωπικά, αρχικώς νόμισα ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και προοπτική, για να είμαι ειλικρινής. Ο μικρός επέμενε να έρθει. Όταν ακούσατε ότι είναι υποδημιουργία, θέλω να πω. Ναι, πριν από μια-δύο εβδομάδες περίπου. Με το ζόρι πρέπει να σας πω ότι βρήκαμε το συγκεκριμένο μέρος που κάνουν τα μαθήματα. Έλα πιο το θαύρο να φαίνεσαι, γιατί μιλάμε για σένα τώρα, εσύ είσαι. Δεν ήταν, ας πούμε, και κάτι το οποίο το βλέπει κανείς έξω να είναι περίλαμπρο, όπως η εστία της νέας Βρύνης ή ξέρω κάτι άλλο. Η εστία είναι θαύρο. Ναι, αλλά όταν πήγα εκεί πέρα είδα ότι ο μικρός, ενώ εγώ κάθισα λίγο στην πόρτα μαζί με κάποιους άλλους γονείς την πρώτη φορά που καθόμαστε εκεί και λέμε «Α, τι είναι αυτό το περιβάλλον», εκείνο που παρατήρησαν ότι ο μικρός πήγε, κάθισε στη θέση και καθότανε, ήταν αφοσιωμένος σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και χοροπηδούσε από το ενδιαφέρον του μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτού του είδους το χοροπήδημα και η προσήλωση στο αντικείμενο... Ό,τι καλύτερα. Νομίζω ότι ήταν η μεγάλη θετική έκπληξη και νομίζω ότι είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Σίγουρα ήταν συνάρτηση του πώς τα έχει προσεγγίσει ο δάσκαλός τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Ναι. Ένα. Επίσης, το δεύτερο πράγμα είναι ότι υπήρξε και από πλευράς του συλλόγου του Πανιωνίου ένα ενδιαφέρον, γιατί ήταν η αντιπρόεδρος εκεί πέρα, την οποία την γνώρισα για πρώτη φορά. Η κυρία Άλκη στην Ποζοβίτση. Και μου είπε μάλιστα τον αγώνα που κάνει το προσωπικό του αθλητικού τμήματος όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε ο Πανιώνιος να μπορέσει στην ουσία να έρθει πάλι στην παλιά του την Έγκλη. Yeah. Την ομάδα κοντά δηλαδή. Κοντά στην νεολαία, κοντά στα νέα παιδιά. Όχι μόνο, είναι κοντά νομίζω στην οικογένεια. Εμείς να καταλάβετε ότι ήρθαμε στον Πανιόνιο γιατί η κόρη μου είχε ακούσει ότι που της αρέσει το βόλεϊ πάρα πολύ και έπαιζε σε άλλη ομάδα πέρυσι, της είχαν πει ότι στον Πανιόνιο είναι καλά και ήθελε να δοκιμάσει. Ήρθε, δοκίμασε η κόρη στο βόλεϊ και λέει «Αγώ θα πάω εκεί», δεν ακούω. Είναι στη σούδο τώρα. Τώρα είναι και μάλιστα την έχουν, βάλει, πολύ καλά. Την έχουν βάλει και να μαζεύει τις μπάλες. Είναι μικρή, είναι κορασίδα, πόσο χρόνο. Είναι 14 χρονών. Είναι μικρή. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι κολλημένη με το βόλεϊ. Κολασίδα. Πάρκορασίδα. Πριν τη σχολή. Η ουσία είναι ότι κολλημένη με το Πανιόνιο και κολλημένη με το βόλεϊ. Το δεύτερο είναι αμέσως μετά έρθει και ο Χαρόπος που ήταν στο Στίβο να δοκιμάσει το Στίβο και του άρεσε και λέει «Θα πάω εδώ. Θέλω την κυρία Ζωή» και τα λοιπά. Ήρθε εδώ πέρα. Ποια είναι η κυρία Ζωή, είναι η μαθητριά του. Η αλήθεια είναι ότι τους κάνουν έντονη γυμναστική και έχω δει και μεγάλη διαφορά στην βελτίωση των επιδόσεων μέσα σε λίγες εβδομάδες, πρέπει να σας πω. Το παιδί έρχεται με πολύ ενδιαφέρον. Αυτό του έχει επιτρέψει μάλιστα να συγκεντρώνεται πάρα πολύ στα μαθήματα, γιατί ο κανόνας είναι να κάνεις τα μαθήματά σου για να πας στον Πανιόνιο. Διαμορφώνει χαρακτήρα με λίγα λόγια. Προφανώς. Ενώ πρώτα είχαμε τεράστιο αγώνα έτσι ώστε το παιδί να συγκεντρωθεί να κάνει τα μαθήματά του, τώρα το βλέπω κάθε είναι ένα κίνητρο σπίτι. Να τα κάνει για να μπορέσει να. Εγώ νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο να συγκεντρώνεται. Ενώ παλιά είμαστε από δίπλα. Η πληροφορική, Σταύρο, Όχι, νομίζω ότι και ο αθλητισμός. Νομίζω ότι ο αθλητισμός. Και τα δύο, και τα δύο. Αυτό θα μας το πούνε οι ίδιοι, αλλά εγώ έχω δει αυτή τη διαφορά τώρα. Το πού ακριβώς οφείλεται, δεν μπορώ να σας το πω. Βλέπω όμως ότι κάθε μέρα όταν γυρίζω εγώ γύρω στις 6-6.30 από τη δουλειά, είναι σχεδόν έτοιμος στα μαθήματά του, τον παίρνω, τον φέρνω εδώ πέρα, αυτός πάει στον αθλητισμό, εγώ κάνω το δικό μου αθλητισμό σε διάφορες, στο διάφορο περιβάλλον γύρω στο γήπεδο. Και το άλλο είναι ότι και η σύζυγός μου έχει μπει στην ομάδα τρεξίματος και το παρακολουθεί το πρόγραμμα ανελιπώς. Άρα βλέπετε μια ομάδα... Αλυσίδα γίνονται όλα. Μια ομάδα από 4 άτομα, μια οικογένεια τέλος πάντων και λίγο πολύ έχουμε συνδεθεί με το σύλλογο. Πρέπει να σας πω ότι είχα πολλούς ενδιασμούς στο να ασχοληθεί η οικογένεια με συλλόγους αθλητισμού όπως ο Πανιόνιος ή άλλες μεγάλες ομάδες. Γιατί οι πληροφορίες που είχα πάρει είναι ότι το περιβάλλον πολλές φορές δεν είναι υγιές. Μέχρι στιγμής αυτό το πράγμα δεν το έχω δει στο ερασιτεχνικό Πανιόνιο. Αυτό δεν ισχύει σε πολλούς συλλόγους στο ερασιτεχνικό επίπεδο. Αλλά τι γίνεται, Σταύρο. Η τηλεόραση τι δείχνει. Επεισόδια,
επαγγελματικού αθλητισμού, είναι επαγγελματικός αθλητισμός το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά και αυτό δεν θα το θέλαμε. Αυτό καλύπτει και όλες τις καλές προσπάθειες που γίνονται. Ναι, εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά και οι μεγάλοι ενήλικες θα μπορέσουν να. Η δουλειά που γίνεται από τα παιδιά του ερασιτέχνη είναι πολύ σημαντική για να οργανώσουν αυτό το υγιές και το πολιτισμό. Κοιτάξτε, η Νέα Σμύρνη ιδρύθηκε ως, ας πούμε, κάτι επακόλουθο της πάλε ποτέ. Της Σμύρνης του πολιτισμού. Και η οποία όταν την βλέπουμε και τέλος πάντων γνωρίζουμε την ιστορία από αρχαιοτά των χρόνων, από τότε που οι πρώτοι Έλληνες έκαναν επικισμό εκεί πέρα, αλλά και την λαμπρότητα που είχε τέλος πάντων τον προηγούμενο αιώνα και τον προηγούμενο αιώνα, και θυμούμενοι την καταστροφή που έτυχε στο 1922, πάντοτε μας συγκινεί, και πώς αυτό το πράγμα, η λαμπρότητα και ο πολιτισμός μεταφέρθηκε από την Μικρά Ασία ή τις χαμένες πατρίδες που λέμε στον εδώ τόπο, και οι Σμυρνοί γίνανε νέοι Σμυρνοί και μπορέσαν να εγκατασταθούν και να φτιάξουν αυτή την υπέροχη συνοικία που λέγεται Νέα Σμυρνή. Ναι. Που είναι και στη Νέα Ιωνία και στο Βόλο στη μεταφέροντας πολλά χαρακτηριστικά του. Ναι, αλλά εδώ η Νέα Σμυρνή είναι η Νέα Σμυρνή, είναι ας πούμε το κέντρο. Εντάξει, δεν είναι όλοι Σμυρνή εδώ, ο μισθός Πειράς, λοιπόν, Σμυρνή. Έχει το όνομα και τη χάρη, ναι, όπως επίσης έχει φέρει και τον Πανιόνιο. Ναι. Ένα σύλλογος που έχει την ιστορία. Ο σύλλογος βέβαια αυτούσιος ήρθε. Επομένως, αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που είχαν τότε οι σύλλογοι της άμυλας, του ευγενούς αθλητισμού, του να αγωνίζεσαι, το εφαγωνίζεσαι, γιατί αυτά θεωρώ ότι εκείνες την εποχή ήταν πολύ πρόδειλα, κάτι που ενδεχομένως δεν είναι τόσο εμφανή σήμερα, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, που εκεί πέρα είναι μάλλον, μου θυμίζουν ρωμαϊκές αρένες, παρά ενδεχομένως στο στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ολυμπία που πόλεμε στα μάτια. Ανεξάρτητα, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Και το ερώτημα είναι αν αυτό το πράγμα πρέπει να μας προσελκύει σαν κοινωνία ή αν θα πρέπει να μας απομακρύνει. Εκείνο που θα θέλαμε και ευελπιστώ ότι ο Πανιόνιος θα σταθεί αντάξιος των προσδοκιών ημών των γονέων είναι να φτιάξει ένα υγιές περιβάλλον στο οποίο οι οικογένειες θα αισθάνονται εμπιστοσύνη και ασφάλεια να εμπιστευτούν τα παιδιά τους ή και τον ίδιο τους τον εαυτό για να μπορέσουν να φτιάξουν έναν αξιοπρεπή χαρακτήρα ο οποίος θα είναι χρήσιμος για το ίδιο τους το άτομο, για την οικογένειά τους και για την κοινωνία γενικότερα. Τώρα που μπήκατε στην οικογένεια του συλλόγου, φαντάζομαι θα δείτε και στο Στίβο και τα λοιπά ότι σε αυτά τα αθλήματα, στο Στίβο, είχα την προηγούμενη εβδομάδα τον προπονητή και τον υπεύθυνο του Τζούντο. Είχα πριν λίγο καιρό την υπεύθυνο της Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Πανιόνιος, αυτό που λέτε, σχέση με τα αθλήματα εκτός επαγγελματικής σφαίρας, το έχει πετύχει. Αυτό θα είναι, είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Όχι μόνο το έχει πετύχει, άμα κατεβείτε στην Ενόργανη, άμα ανεβείτε στο Τζούντο, ακόμα και στο Στίβο, θα δείτε ότι και στο ποδόσφαιρο, ακόμα που μιλάμε για τις ηλικίες 10-12 χρονών, ο χαρακτήρας που έχουν διαμορφώσει τα παιδιά δεν έχει καμία σχέση με την αρένα που βλέπουμε εμείς στο επαγγελματικό επίπεδο. Και υπάρχει και το έθνος εφαγωνίζεσαι και είναι όλοι φίλοι και με τις αντίπαλες ομάδες όταν παίζουν είναι φίλοι. Αυτό ο Πανιόνιος το έχει κερδίσει. Θεωρώ, γιατί εγώ τον Πανιόνιο τον παρακολουθώ γενικά στα αθλήματα του συλλόγου. Πολύ παλιά, μιλάμε από την δεκαετία του 60 και του 70. Και το ποδόσφαιρο είναι άλλο κομμάτι, έτσι, το ποδόσφαιρο είναι άλλο. Έχει σημασία στον αθλητισμό, γιατί ξέραμε, παρακολουθούσαμε τότε και ο Στίβος το 70 για παράδειγμα, ήταν πολύ πιο εμφανής. Στο Στίβο μια ζωή ήμασταν πρωταθλητές στο γενικό αθλητισμό, ήμασταν πρώτοι. Σε σχέση με τα άλλα τα αθλήματα, εντάξει, ήταν το ποδόσφαιρο, αλλά ο Στίβος τότε τράβαγε το ενδιαφέρον πολλούς, πολύ. Ήταν ακόμα και οι Βαλκανικοί αγώνες, αν θυμάστε, ήταν οι Μεσογειακοί αγώνες. Πέραν του ποδοσφαίρου, το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα άλλα δεν είχαν τόσο μεγάλη προβολή τότε σε σχέση με το τι γίνεται τώρα. Εκείνο εκεί που βλέπαμε όμως είναι ότι υπήρχε αυτή η έννοια της άμυλας και του εφαγωνίζεστε, το οποίο νομίζω ότι σε ένα σημείο να μην υπάρχει τόσο εμφανές τις σημερινές. Στις μικρές ηλικίες αυτοί που έχουμε, οι γυμναστές και οι προπονητές, να είστε βέβαιος, και ο μικρός θα το καταλάβει τώρα που πήγε στο Στίβο από φέτος, ότι ο στόχος όλων, γιατί είμαστε ο ιστορικός ο Πανιόνιος του πολιτισμού και της Μύρνης,
Ο στόχος όλων από την ηλικία των 7-8 χρονών, είτε ενόργαν, είτε τζούντο, είτε στίβος ή ό,τι να είναι στον Πανιόνιο, είναι να διαμορφώσουμε σωστούς χαρακτήρες και προσωπικότητες που θα βγουν στην κοινωνία όταν ενηλικιωθούν με προσφορά. Αυτό και συγκροτημένοι. Αυτό θα είναι κέρδος. Γι' αυτό και όπως είπατε άτομα, για τον μικρό, να του υπενθυμίσω ότι και οι προπονητές, άμα πας στο στίβο τώρα που ξεκίνησες όλα τα αθλήματα, ρωτάνε. Τι έλεγε ο λόγος στο σχολείο, πώς πας στο σχολείο, τι γίνεται με το σχολείο. Και δεν δέχονται οι προπονητές του Πανιόνιου σε οποιοδήποτε άθλημα να ξέρεις ότι είχα κουραστεί, τα είχα δώσει όλα στην προπόνηση, είχα το μυαλό μου στην προπόνηση. Δεν υπάρχει αυτό στο Πανιόνιο. Δεν υπάρχει στο Πανιόνιο ο αθλητισμός πάνω από το σχολείο. Ο αθλητισμός είναι για να συμπληρώσει το σχολείο, να φτιάξει το σώμα. Το σχολείο τι φτιάχνει. Όπως λέμε, νους, η γη, σώμα, τη γη. Λοιπόν, επειδή μ' αρέσεις, μ' αρέσει πολύ ο μικρός. Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή μαζί του, γιατί πέρασε και η ώρα, και θέλω να μου πεις τι έχεις μεταφέρει ή τι θα μεταφέρεις ή τι σκέφτεσαι να μεταφέρεις σε κάποιους μαθητές ή φίλους σου στη γειτονιά, σχετικά με την εμπειρία της ρομποτικής. Έχεις πει, έχεις μιλήσει. Έλα κοντά να μας πεις, έλα πιο κοντά. Τι θα τους έλεγες. Θα τους έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία απασχόληση. Κάνετε και προγραμματισμό στο κομπιούτερ. Ναι. Μαθαίνουμε περισσότερα για την πληροφορική και την τεχνολογία, πώς λειτουργεί. Και όπως είπα, προπονεί και το νου. Ναι, προπονεί το νου και είναι μια... Σου δίνει, θέλω να πει ο μικρός και θα το πει. Μισό λεπτό. Σου δίνει την ικανοποίηση ότι δημιουργείται κάτι από το μηδέν, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι... Φτιάχνετε εσείς το κομπιούτερ. Είναι μια απασχόληση δημιουργική, που σε γεμίζει. Είναι μια απασχόληση ευχάριστη, είναι μια απασχόληση στην οποία ξεχνιέσαι. Ναι. Και αγαπάς στην πορεία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αρκετά είπαμε, Σταύρο. Αρκετά είπαμε. Τα ουσιώδη νομίζω τα είπαμε. Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε πάλι όποιος ενδιαφέρεται. Όποιος ενδιαφέρεται. Κεντρική γραμματεία του Πανιόνιου, Αγίου Ανδρέου 1. Ναι. Δίπλα από την εκκλησία, προγιατρία. Ναι. Και από εκεί θα τον κατευθύνουν για το τμήμα. Θα τον κατευθύνουν. Δεν χρειάζεται να πούμε. Υπάρχει κάποια συνδρομή. Τι είναι. Αυτά υπάρχει, αλλά είναι με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Είναι μια τυπική, φαντάζομαι, μηνιαία συνδρομή, έτσι, που δεν έχει να κάνει με ποσά, έτσι. Λοιπόν, για να μπορεί να αναβαθμιστεί και το υλικό, να αναβαθμιστούν όλα και τα κομπιούτερ και τα λοιπά. Όλα, υπάρχουν έξοδα που λειτουργεί το τμήμα. Πρέπει να τα βγάλει. Συνέχεια χρειαζόμαστε καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό. Λοιπόν, νομίζω ότι αναφερθήκαμε στο τμήμα αρκετά. Έτσι, Χάρη. Τα είπαμε σχεδόν όλα. Και να πούμε κάτι για το όραμα που μου είπες, ότι θα λάβουμε μέρος και σε κάποιους διαγωνισμούς. Έτσι, η προοπτική είναι. Βέβαια, σίγουρα θα κατέβουμε σε αγώνες. Αυτά βέβαια από Φεβρουάριο θα αρχίσουμε να τα συζητάμε. Από φέτος μπορούμε να κατέβουμε σαν συμμετοχή, όχι για να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά για να συμμετέχουμε στους αγώνες και σιγά σιγά όσο πιστεύουμε. Οι οποίοι διεξάγονται όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι. Σε διάφορες διοργανώσεις, υπάρχουν πολλές διοργανώσεις. Πέρσι είχαμε πάει στην... Αθλητικής ρομποτικής λέγονται αυτά. Σε τέτοιους πηγαίνουμε εμείς. Πέρσι είχαμε πάει στην Κρήτη, στο MRC. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ πιθανό και φέτος αυτό να ακολουθήσουμε. Πού να μην βάζω αθλητική ρομποτική. Εμείς ούτως ή άλλως εδώ μαθαίνουμε τώρα για αρχή τα βασικά της ρομποτικής, αλλά το τμήμα θα επικεντρωθεί στην αθλητική ρομποτική. Από ναι, τέτοια. Ωραία. Χάρη, είμαι πολύ χαρούμενος που έχει φτάσει η ώρα 10 παρατέταρτο και δεν έχεις κουραστεί καθόλου. Μπορώ να σε έχει γεμίσει, σε έχει γεμίσει η εκπομπή, έτσι, και το αντικείμενο, ε. Λοιπόν. Μπορώ να κάθομαι και άλλη τη μέρα, αν θέλετε. Να μιλάς για ρομποτική, Μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενος και εσωτερικά νιώθω και μια ικανοποίηση ότι
ο Πανιούνιος πρωτοπορεί. Θα πούμε ότι πρωτοπορεί. Γιατί πρωτοπορεί, βέβαια και πρωτοπορεί. Λοιπόν, βέβαια και πρωτοπορεί. Και, φέρει την νεολαία πιο κοντά. Όταν φέρουμε την νεολαία πιο κοντά σε τέτοιου είδους δημιουργίες και απασχολήσεις, μπορούμε να φτιάξουμε και το φύλαθλο κοινό να είναι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι? Να προσθέσω κάτι κι εγώ. Πέτρο. Όπως είπαμε και πριν, όχι μόνο την νεολαία, την οικογένεια. Την οικογένεια. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Γιατί τώρα είδες. Και από ό,τι έχω ακούσει, τα σχέδια που υπάρχουν για παραδοσιακούς χορούς, για τμήμα πεζοπορίας. Πολιτισμό, τμήμα, πολιτισμικά δηλαδή. Ακριβώς, είναι πολιτισμός και φέρνει όλη την οικογένεια στο σύλλογο και μαζί. Έτσι θα γίνει μια κοιτίδα αθλητισμού και πολιτισμού όπως ήταν στη Σμύρνη. Ακριβώς. Για να είναι ο Πανιώνιος ιστορικός, όπως τον λένε. Αυτό ήταν η εκπομπή αφιερωμένη στο νεοσύστατο τμήμα της ρομποτικής του Πανιωνίου μας. Με μεγάλη χαρά εύχομαι από το νέο έτος να ξαναρθούν εδώ με περισσότερες εμπειρίες και να μας μιλάει ο Χάρης και κάποιος φίλος του Χάρη, ίσως από το τμήμα, για το πόσα πολλά έχουν μάθει και το πόσο τους αρέσει αυτή η ενασχόληση. Γεια και χαρά από εμάς. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα με κάποιους εκπροσώπους από το τμήμα της ενόργανης γυμναστικής, που είχαμε και επιτυχίες και ασημένιο μετάλλιο στη γυμνασιάδα που έγινε πριν λίγες μέρες. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.